Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο. Ήταν σαφέστατος αυτά που είπε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα συνδεθούμε μέσω Skype. Πάμε να γνωρίσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία. Βεβαίως, θα κάνουμε μια ζωντανή, μια σύνδεση μέσω Skype με Αγγλία. Για να γνωρίσουμε μια Κύπρια καλλιτέχνη. Ναι, μπορείς να ζωγράφος, το σκέψεις ακριβώς. Φτιάχνει εκπληκτικά σχέδια με χρώμα από το φλιτζάνι. Από το φλιτζάνι του καφέ. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι η κυρία Μαρία Αριστίδου. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Μια χαρά σας, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Φαντάζομαι παρακολουθείτε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ε? Δυστυχώς, ναι. Είστε από την Κύπρο, από ό,τι ξέρω. Ναι, από την Κύπρο. Έχετε ζήσει μια κατάσταση πολύ δύσκολη πριν από περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, όλοι μαζί στον ίδιο πόλεμο είμαστε. Τι να κάνουμε. Πείτε μας λίγο για τη δουλειά σας, αυτό το πολύ ιδιαίτερο, τέλος πάντων, στυλ ζωγραφικής που κάνετε με τον καφέ. Πώς σας ήρθε? Με τον καφέ, το δικό μας το ελληνικό καφέ. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Δούλευα για ένα άλλο project με πιο συνηθισμένα υλικά. Ναι. Όταν κατά λάθος μου είχε πέσει ο καφές πάνω στο σχέδιο. Μάλιστα. Και εντάξει, από κανονικές συνθήκες θα πάθει ένα πανικό, θα καταστραφεί το σχέδιο. Αλλά εντάξει, αυτό που βγήκε το ατύχημα τέλος πάντων μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να πειραματιστώ λίγο. Ξεκίνησα να πειραματίζω με διάφορα είδη καφέ. Και ήθελα να δω μέχρι πού μπορεί αυτό το υλικό να με φτάσει. Μάλιστα. Και εδώ, ναι. Μας εξηγείς λίγο πώς το κάνεις, δηλαδή βράζεις τον καφέ και τον χρησιμοποιείς? Ναι, βράζω τον καφέ και αναλόγως με τι απόχρωση του καφέ θέλω να δημιουργήσω, το επεξεργάζουμε διαφορετικά. Πίστευτε. Δηλαδή περισσότερο νερό σε ανοιχτά χρώματα, περισσότερο ψήσιμο στα σκούρα, μπορεί ένα χρώμα να πάρει και μία εβδομάδα να δημιουργηθεί και το χρησιμοποιώ μετά. Πώς παραμένει, πώς παραμένει αναλύωτο το χρώμα του καφέ πάνω στο καμβά ή δεν ξέρω πού τοποθετείτε? Είναι σε ειδικό επαγγελματικό χαρτί, το οποίο χρησιμοποιεί ακουαρέλες. Είναι η μυροκογιέ που ξέρουμε. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείς αποκλειστικά ελληνικό καφέ, έτσι? Κυπριακό. Ελληνικό καφέ και καμιά φορά θα βάλω και εσπρέσο, δηλαδή θα το αναμίξω με διάφορα είδη, εξαρτώντας αυτό που θέλω να δημιουργήσω. Τον ελληνικό περισσότερο το χρησιμοποιώ για περισσότερη υφή, περισσότερα σκούρα χρώματα. Εμείς βλέπουμε και πάρα πολύ εντυπωσιακά πορτρέτα που έχετε κάνει και ξέρω ότι έχετε επιλέξει και τον κύριο Βαρουφάκη για ένα πορτρέτο. Γιατί αυτό? Όμορφο παιδί ο Βαρουφάκης. Μόνο αυτό? Κοίτα πώς τον έχει πετύχει. Δεν ασχολούμαι απαραίτητα με οτιδήποτε πολιτικά έχει να κάνει. Απλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι μια προσωπικότητα η οποία να έχει ενδιαφέρον πρόσωπο, ενδιαφέρον γωνίες στο πρόσωπό του. Και αυτό είχε ο κύριος Βαρουφάκης. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα πορτρέτα που κάνετε, πραγματικά, είναι μοναδικά. Εδώ μοιάζει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιάννη Βαρουφάκη? Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάς? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ στα social media, είναι ακόμα στα social media. Και μέρος της δουλειάς μου έχει να κάνει με προσωπικότητες που είναι στα social media αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει κάτι αν συμπαθώ ή αν δεν συμπαθώ ή οποιοδήποτε direction πολιτικά. Mm-hmm. Είναι απλά να είναι active στα social media εκείνη την εποχή και να έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο το οποίο εγώ ξέρω θα βγάλω ωραίο ποιοτική δουλειά. Άρα αυτό ουσιαστικά σε ενδιαφέρει η δομή του προσώπου κάποιου περισσότερο για να κάνεις το πορτρέτο του. Η επόμενη έκπληξη. Σαν λένε σαν μένα, για να πειραματιστώ κι άλλο με αυτό το υλικό για να δω αν όντως μπορώ να πετύχω αυτό που φαντάστηκα στην αρχή όταν είδα αυτό το πρόσωπο. Έχει απήχηση αυτή η καινούργια σου τεχνική? Ευτυχώς πως ναι, έχει απήχηση. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Κάτσε να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Να ρωτήσεις και έμπνευση για το μέλλον, ποια πρόσωπα έτσι της πολιτικής σκηνής θα ήθελες να αποτυπώσεις σε χαρτί με τον καφέ?
Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί. Το τελευταίο μου project που είχα κάνει ήταν η Μόνα Λίσα, που είναι κάτι πολύ πιο κλασικό. Μεγαλώσαμε με την εικόνα της. Και αυτό είχα στο μυαλό μου και αυτό είχα κάνει τελευταίως. Τώρα το επόμενο δεν γνωρίζω ακόμα που το δικό μου το project. Να δούμε. Έχετε να μου προτείνετε κάτι? Έχεις να προτείνεις κάτι? Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, είναι ένα πρόσωπο πάλι που. Των ημερών. Των ημερών. Καλά, δεν είναι μόνο των ημερών. Και μια και λέμε για τον Αλέξη Τσίπρα, εσύ ζεις στο Λονδίνο. Ποια είναι έτσι, η εικόνα που επικρατεί, η αγγλική, για τα ελληνικά θέματα, για τους Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο ή ακόμα και για τους Έλληνες, για τους Άγγλους? Οι εικόνες είναι διάφορες, δηλαδή προσπαθώ να αποφύγω όλα τα social media και τις ειδήσεις και όλα αυτά που λένε, γιατί θα ακούσεις διάφορα. Εντάξει, ο κόσμος εδώ, οι Έλληνες και οι Κύπροι που μένουν, πιστεύω πως είναι έτσι λίγο... πώς να σου το εξηγήσω... Μουδιασμένοι. Επιφυλακτικοί. Μουδιασμένοι, επιφυλακτικοί. Νιώθετε αβεβαιότητα εσείς που ζείτε τώρα στο εξωτερικό? Αβεβαιότητα είναι περισσότερο, γιατί εντάξει δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Μάλιστα. Πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα προσωπικά και επαγγελματικά και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η δουλειά σου. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Πολύ εντυπωσιακά είναι. Απίθανα είναι. Πίστευτα. Απίθανα. Μα το Βαρουφάκηδες πόσο ίδιο τον έκανε. Και όλα με καφέ. Πολύ ωραία. Και φοβερή πατέντα έτσι. Το σκέφτηκε η ίδια και το κάνει πράξη. Και από ατύχημα. Και από ατύχημα. Απίστευτο. Λοιπόν, μας κόβουνε. Πάμε σε διάλειμμα να σας πούμε τον διαγωνισμό. Βεβαίως, να σας πούμε τον διαγωνισμό. Γιατί έχετε ευκαιρία να κερδίσετε ένα πραγματικά πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο δώρο για όλους εσάς τους νέους γονείς ή και αυτούς που σκέφτεστε να γίνετε γονείς. Είναι ένα βρεφικό παιδικό δωμάτιο από τα καταστήματα Ήρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κρεβάτι το οποίο θα σας συνοδεύει μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, διότι